Δράση αναλαμβάνει ο ΚΑΝΑ μαζί με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΑΧΑΙΑ στην Πάτρα σε σχέση με την αντιμετώπιση των ναρκωτικών και των εξαρτήσεων στα σχολεία, ύστερα από τα όσα αποκαλύφθηκαν για το κύκλωμα διακίνησης που δρούσε στο σχολικό συγκρότημα της πλατείας Μαρούδα. Το θέμα δεν πρόκειται να το αφήσουμε στην τύχη του. Θα επιληφθούμε του θέματος και το κάνουμε πράξη. Αυτή τη στιγμή υλοποιείται ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και να έχουμε υπόψη μας ότι η κρίση μπορεί να δημιουργηθεί σε οποιαδήποτε σχολική μονάδα, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Η διαχείριση του θέματος αυτού σε επίπεδο σχολικής μονάδας σε σχέση με τους μαθητές. Θα πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά. Θα πρέπει να το διαχειριστούμε σωστά. Άρα θα πρέπει όλοι να ξέρουμε το πώς θα κινηθούμε και να κινηθούμε σωστά με βάση την επιστημονική διοντολογία. Ήδη σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε ακόμα μία τηλεσύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε στο σχολικό συγκρότημα της πλατείας Μαρούδα να υπάρξει χαρτογράφηση των αναγκών που υπάρχουν, ενημέρωση στους άμεσα ενδιαφερόμενους, παιδιά και εκπαιδευτικούς, και διαχείριση του ζητήματος και στην πιο εξειδικευμένη ενημέρωση των διαφόρων μερών, όπως είναι οι γονείς των μαθητών και οι καθηγητές. Δεν μπορεί κανείς να έχει θετικά συναισθήματα από ένα τέτοιο συμβάν. Όπως έχω πει επανειλημμένως, θα πρέπει να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες που το αναλογούν. Όχι παραπάνω, όχι παρακάτω. Σαφώς, όταν υπάρχουν παιδιά που κάνουν χρήση ουσιών, ψυχοτρόπων ουσιών, κάτι δεν πάει καλά. Και πρέπει να επιληφθούμε όλοι του θέματος. Είναι σύνθετο, είναι πολυεπίπεδο το θέμα και χρειάζεται η συνεργασία όλων για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε σωστά προς όφελος των παιδιών μας. Και έτσι εργαζόμαστε. Και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε όλοι. Και βλέπετε σε καθημερινή βάση και συντονισμένα. Παράλληλα, προγραμματίζονται ομαδικές και ατομικές συνεδρίες σε μαθητές, σε εκπαιδευτικούς ή ακόμα και σε γονείς, καθώς όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης και από κοινού οφείλουν να συνεργαστούν κατά των εθιστικών συμπεριφερών και της επιθετικότητας των μαθητών. Είναι ένα θέμα αυτό. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να χτιστεί εμπιστοσύνη μεταξύ των γονιών και των εκπαιδευτικών. Είναι απαραίτητο αυτό. Η συνεργασία γονιών και εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη, είναι επιβεβλημένη. Από κοινού να δουν το πρόβλημα και να το διαχειριστούν για να ωφεληθούν τα παιδιά. Δεν είμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Αυτό είναι γεγονός. Και πρέπει να δουλέψουμε και θα δουλέψουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή θα ευαισθητοποιήσουμε και τους γονείς. Γιατί δεν θα πρέπει να κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Το πρόβλημα υπάρχει. Και δεν υπάρχει όταν αναδεικνύεται. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μην το κρύβουμε κάτω από το χαλί, να το συζητάμε, να το διαχειριζόμαστε σωστά, με βάση την επιστημονική, όπως παρανέφερα, διοντολογία, να γίνονται σε σωστά βήματα, σωστές ενέργειες και θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, προφανώς.